Απευθεία σύνδεση με το Ισραήλ και τον Γκαβριήλ Χαρίτο, διδάκτορα διεθνών σχέσεων. Κύριε Χαρίτο, καλό μεσημέρι. Πιο ήρεμα σήμερα τα πράγματα. Πιο ήρεμα, έως την τελευταία στιγμή, χθες στις 2 η ώρα το βράδυ, αναμέναμε κατά πόσον εν τέλει θα ισχύσει η κατάπαυση του πυρός. Μέχρι και τελευταία στιγμή δεν ήταν σίγουρο ότι θα σταματήσουν στις 2 και όντως έχουν σταματήσει οι εχθροπραξίες. Να επιχειρήσω μία σύντομη αποτίμηση για τους κερδισμένους και τους χαμένους. Λοιπόν, αναφορικά με το Ισραήλ εννοείται ότι η στρατιωτική υπεροχή ήταν δεδομένη, όμως δεν εξουδετερώθηκαν τα στελέχη της Χαμάς που είχαν ανακοινωθεί ότι αναζητούνται, με προεξέχοντα τον Μοχάμα Ντεφ, ο οποίος εν τέλει είχε ξεφύγει από πολλές προσπάθειες των Ισραηλινών για να τον εξουδετερώσουν. Η λήξη των εχθροπραξιών και η αποδοχή της κατάπαυσης του πυρός είναι για πρώτη φορά που έγινε αποδεκτή χωρίς όρους εκ μέρους του Ισραήλ, κάτι το οποίο έχει δημιουργήσει πολλές αντιδράσεις και επικρίσεις από την αντιπολίτευση. Έχει δοθεί εντύπωση ότι ήταν μια βεβαιασμένη απόφαση για να ληφθεί αυτή η κατάπαυση του πυρός ύστερα από αμερικανικές πιέσεις και άφησε αυτός ο κύκλος των εχθροπραξιών ένα ανοιχτό κεφάλαιο τις εθνοτικές συγκρούσεις εντός των πόλεων του Ισραήλ, κάτι που θα πρέπει να το αντιμετωπίσει από εδώ και πέρα. Με μια λέξη, το Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι ήταν πιο δυνατό, δεν είχε το πάνω χέρι στις εξελίξεις που σημάδευσαν αυτή την αναμέτρηση. Η Χαμάς, από την άλλη πλευρά, έχουμε μία εντυπωσιακή εμφάνιση οπλισμού. Φαίνεται πως η Χαμάς είχε αυξήσει τον οπλισμό που έχει χρησιμοποιήσει σε σχέση με την αναμέτρηση του 2014 και σε ποιότητα αλλά και σε ποσότητα των πυράβλων της. Έχουμε μία νέα επικοινωνιακή δράση της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ να ανακοινώνει και τον τύπο των πυράβλων της αλλά και την ώρα που θα χτυπήσει και τον τόπο που θα χτυπήσει, δημιουργώντας ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην επιρροή της. Εμφανίστηκε ένα παρακλάδι της Χαμάς στο Λίβανο, που είναι κάτι το καινούριο, αύξησε τη δημοτικότητά της στην Δυτική Όχθη και είναι χαρακτηριστικό ότι χθες το βράδυ, όταν έληξε ο κύκλος της αναμέτρησης, στη Ραμάλα, σε πόλεις που ελέγχονται από την Παλαιστινιακή Αρχή αλλά και στην ανατολική πλευρά της Ιερουσαλήμ, είχαμε πανηγυρισμούς. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα σημάδια. Πύριος είναι η νίκη του Ισραήλ, αν δούμε τα αποτελέσματα του πολέμου και την υπεροπλία. Η Χαμάς είναι σίγουρα πιο πολύ ενισχυμένη, όχι τόσο έναντι του Ισραήλ, αλλά όσο κυρίως έναντι της Φατάχ στην Παλαιστινιακή Αρχή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα πρέπει να το σημειώσουμε. Ένα σημαντικό κεφάλαιο έχει κλείσει, αναμένεται συνέχεια όμως. Τώρα, έχουμε και ένα μεγάλο ερώτημα, ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Δηλαδή, γνωρίζουμε, έχουμε ακούσει και στο ρεπορτάζ ότι αναμένεται στην περιοχή και ο κύριος Μπλίνκεν. Είναι προφανές, ήταν και δημόσια η παρέμβαση από τον κύριο Μπάιντεν. Εδώ έχουμε και μια άλλη διάσταση που πρέπει να τη σημειώσουμε. Το ρόλο που διαδραμάτισε η Αίγυπτος και την ανάδειξη της Αιγύπτου στην περιοχή, διότι ενδιαφέρονται και πολλοί άλλοι στην περιοχή για να έχουν ρόλο. Και τελικά ρόλο είχε η Αίγυπτος στην περιοχή. Η επόμενη μέρα λοιπόν... Είναι σαφώς μία νίκη της διπλωματίας της Αιγύπτου. Η Αίγυπτος έτσι κι αλλιώς επί χρόνια είναι αυτή που μιλάει, έχει τη δυνατότητα να μιλάει και με τους Ισραηλινούς και με την Χαμάς και με την Τζιχάντ. Πολύ έμπειρη στο θέμα αυτό και σιγά σιγά θα δούμε να ξετυλίγεται η πολιτική της θητείας του Μπάιντεν σε ό,τι αφορά το Παλαιστινιακό. Η περίοδος που γνωρίζαμε ότι ο
πρόεδρος Τραμπ μιλούσε μόνο με τη μια πλευρά και όχι με την άλλη, έχει λήξει. Όμως χθες, αν είχατε παρατηρήσει από το διάγγελμα που είχε πει ο πρόεδρος της Αμερικής, επανέλαβε δύο φορές ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος, ο μοναδικός εκπρόσωπος των Παλαιστινίων είναι η Παλαιστινιακή Αρχή. Όμως, να θυμηθούμε ότι πριν δύο μέρες είχε βγει μια άλλη ανακοίνωση από την Αμερική λέγοντας ότι εύχεται και σε όλα τα μέρη να ζουν με συνθήκες ελευθερίας, ευημερίας, ασφάλειας και δημοκρατίας. Αυτό ήταν μια σαφής νήξη προς τον πρόεδρο Αμπάς, ο οποίος ενώ είχαν προκηρυχθεί εκλογές για το κοινοβούλιο στις 22 Μαΐου, τις ανέβαλε, μάλλον τις ματέωσε, και αυτό θεωρήθηκε ίσως και ένας από τους λόγους που η Χαμάς ήθελε να δείξει μέσα στην Παλαιστινιακή κοινή γνώμη την δύναμή της έναντι της Φατάχ. Αυτά είναι θέματα που θα τα δούμε στους επόμενους μήνες. Θα δούμε μια άλλη Αμερική, άλλη φιλοσοφία που θα συνδυάζει την πολιτική του Τραμπ με την πολιτική του Ομπάμα. Γαβρίλ Χαρίτος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση και όχι μόνο για σήμερα, για όλες αυτές τις ημέρες. Η φωνή σου ήταν μια φωνή υπεύθυνης ενημέρωσης όλη αυτή την περίοδο και με τις προεκτάσεις που πάντοτε δίδεις σε αυτά τα διάλεξη. Ευχαριστώ πολύ που το εκτιμάτε και ελπίζω να συνεργαστούμε, να μιλάμε και πιο συχνά. Να είστε καλά. Θα είμαστε εδώ, θα είμαστε σε επικοινωνία.